Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ηλίας Κουρτζής και κατάγομαι από την Αγιάσο, εδώ, την κοντινή μας Αγιάσο. Θα υπερβώ λίγο το πρωτόκολλο και θα έρθω λίγο πιο κοντά σας. Είμαι φοβερά συγκινημένος και θα ήθελα να μπορούσα να σας αγκαλιάσω όλους μαζί και το καθένα χωριστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή που με τιμά ιδιαίτερα και θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης και για την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου να σας γυρίσω πίσω την ιστορία, η ιστορία που θα σας πω αρχίζει να εκτελήσεται στο 1907, δηλαδή έναν αιώνα και πλέον. Τη διάλεξα αυτή την ιστορία ανάμεσα στις τρεις ενασχολήσεις, βασικές ενασχολήσεις της ζωής μου, που ήταν η χημεία, η διοίκηση και η κεραμική. Ελπίζω στην ιστορία αυτή, όταν θα σας την πω, να συναντήσουμε τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της εκδήλωσης, που είναι και πυλώνες του TEDx γενικότερα. Δηλαδή, την τόλμη και την καινοτομία. 1907, στην Αγιάσο της Λέσβου, γεννιέται ένα παιδί, το οποίο κατάγεται από πολυμερή οικογένεια, 5 αδερφές και αυτός. Κατάγεται από μια οικογένεια που έχει μακρά παράδοση στην κεραμική ιστορία του νησιού και, όπως θα δούμε, την υπηρέτησε πολύ πιστά. Αυτό το παιδί, να το ονομάσουμε, να συμφωνήσουμε να το ονομάσουμε, του δώσουμε μια ονομασία για την οικονομία της κουβέντας που θα κάνουμε, να το πούμε Νίκο. Ο Νίκος τελειώνει το δημοτικό σχολείο και όταν έρχεται η ώρα να πάει στο γυμνάσιο, δηλώνει στον πατέρα του, ο οποίος ήταν πρωτομάστορας της κεραμικής και είχε και εργαστήριο, του δηλώνει ότι εγώ, πατέρα, δεν ξαναγυρίζω στο σχολείο. Το σχολείο για μένα ήταν μέχρι εδώ. Θα μείνω εδώ, σε αυτό το εργαστήριο. Εδώ είναι η ψυχή μου, εδώ είναι η ζωή μου και εδώ θα πεθάνω. Και έτσι και έγινε. Έμεινε στο εργαστήριο και πολύ γρήγορα έδειξε ότι είναι ένα ταλέντο. Έδειξε μεγάλη αφοσίωση, μεγάλη εργατικότητα, αλλά έδειξε και κάτι άλλο, ότι ήταν ψαχτήρι, ήταν ερευνητής. Δεν καθόταν στα κεκτημένα να πει, εντάξει, μια χαρά πάει το εργαστήριο, να κάτσω πάνω στα κεκτημένα, σε αυτά που μέχρι τώρα δουλεύει το εργαστήριο και να συνεχίσω. Ήταν ανήσυχο πνεύμα. Και γύρω στα 20 του χρόνια, δηλαδή στο 28 με 29, είδε ένα μειονέκτημα που υπήρχε στα εργαστήρια της κεραμικής από χρόνια. Δεν φανερώθηκε ξαφνικά. Δηλαδή, τα αγγεία τα οποία έμπαιναν στο φούρνο να ψηθούν και να βγουν μετά με το κόκκινο χρώμα της τερακότας, μερικά από αυτά, αρκετά από αυτά, έβγαιναν με μαύρα στίγματα ή με μαύρες μελανές περιοχές.
Αυτό ήταν μειονέκτημα. Τα εγγύα αυτά ήταν εκτός αγοράς και ή έπρεπε να πάνε στη χωματερή ή έπρεπε να πουληθούν αρκετά φτηνότερα σε πελάτες που δεν τους ενδιέφερε η αισθητική, τους ενδιέφερε η χρηστικότητα. Κάτι του έλεγε ότι αυτό το μειονέκτημα θα μπορούσε να γίνει και πλεονέκτημα. Και όντως, μετά από παρατηρήσεις 2 περίπου ετών, εντοπίζει την αιτία του μειονεκτήματος. Εντοπίζει δηλαδή ότι το μειονέκτημα αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι κάποια αγγεία βρισκόντουσαν σε ορισμένα σημεία του φούρνου, ο οποίος λειτουργούσε με ξύλα, έχει σημασία αυτό που σας λέω, δεν ήταν ηλεκτρικός, και σε αυτά τα σημεία επικρατούσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Θα θυμηθώ τώρα την άλλη μου ιδιότητα, την ιδιότητα του χημικού, και θα ονοματίσω αυτή την ατμόσφαιρα. Αναγωγική ατμόσφαιρα. Δεν θα σας κουράσω με όρους, γιατί δεν είναι η ώρα, αλλά και η κλεψίδρα δεν το επιτρέπει της κουβέντας μας. Αφού λοιπόν εντοπίζει το αίτιο αυτού του σφάλματος, που έβγαζε μεγάλο μέρος της παραγωγής έξω από την αγορά, σκέπτεται ότι μπορεί αυτό να γίνει πλεονέκτημα. Δηλαδή, να αλλάξει τελείως η άποψη και να μπουν, να φτιαχτούν αγγεία χρησιμοποιώντας αυτή την ατμόσφαιρα που χρειαζόταν μέσα στο φούρνο, να βγουν αγγεία μαύρα. Μαύρα όχι μόνο στην επιφάνειά τους, κατά μαύρα σε όλη την επιφάνειά τους, αλλά και στο εσωτερικό τους. Και το πετυχαίνει. Το πετυχαίνει και αρχίζει δηλαδή η παραγωγή των λεγόμενων μαύρων αγγείων, που είναι η αναβίωση των αρχαίων μπούκερος, όπως λέγονται στην γλώσσα των αρχαιολόγων. Το αρχαίο μπούκερος, περισσότερο από 2.000 χρόνια πίσω, τα οποία όμως δεν γνώριζε ο Νίκος. Συμπτωματική είναι αυτή η συνέχεια της παράδοσης. Βγαίνουν λοιπόν στην αγορά τα πρώτα αγγεία και αντιδρά θετικά η αγορά. Εδώ είναι ένα όστρακο, δηλαδή ένα κομμάτι αποσπασμένο αγγείο που βλέπετε τη διχρωμία του. Βλέπετε αυτό που σας είχα πει, το σφάλμα της μαύρης περιοχής έναντι της κόκκινης της τερακότας, της κόκκινης τερακότας. Και αρχίζει λοιπόν η παραγωγή των μαύρων αγγείων. Αυτό το εκμυστερεύεται σε ένα στενό του φύλλο και αντιπρόσωπο, εμπορικό του αντιπρόσωπο στη Μυτιλίνη. Τι λέω στενό του φύλλο, αδελφό σχεδόν, ο οποίος του λέει, αυτός είναι, κάνω ένα δώρο στην Μαρίνα τη Τσέγκου, είναι ο παππούς της, ο Δημητρός ο Τσέγκος, ή Μίτσος Τσέγκος, όπως τον λέγαμε οι αγιασότες, και του λέει, Νίκο, κατοχύρωσε την ευρεσιτεχνία σου, θα τη χάσεις. Μην τη χάσεις. Και αυτό έκανε. Συμβουλεύτηκε κάποιος και βρήκε τρόπο να την κατοχυρώσει για να πάρει αυτό το δίπλωμα που βλέπετε, το κορνιζαρισμένο, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1931 από το τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Από εδώ και πέρα αρχίζει η αθρώα παραγωγή των μαύρων, κατακλείζεται η αγορά, γεμίζουν σπίτια όλων των εισοδηματικών τάξεων, γιατί το θεωρούσαν αυτό το μαύρο αγκείο, το καινούριο αγκείο, σαν μια μικρή πολυτέλεια στον περίγυρό τους, στον εσωτερικό τους περίγυρο. Γραφεία και επίσης θα έλεγα ότι παίζουν και σε πολλές παλιές ελληνικές ταινίες ως στοιχεία του σκηνικού διάκοσμου.
Το 32 κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση αυτά τα αγγεία στην μεγαλύτερη τότε έκθεση που υπήρχε, εμπορική έκθεση στην Ελλάδα, στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί παίρνει και ένα χρυσό πρώτο βραβείο. Και έρχεται τώρα μια προσδόκητη πρόταση από μια οικογένεια, αθηναϊκή, μεγάλη οικογένεια, με οικονομική και πολιτική επιφάνεια μεγάλη, η οικογένεια των Ζαΐμιδων, που νομίζω πρέπει να είχε και υπουργούς, ίσως είχε κανένα πρωθυπουργό, δεν ξέρω. Έρχεται ο Ανδρέας Ζαΐμις και του λέει, τον κοντακτάρει τον Νίκο και του λέει, έχουμε μάθει για τα μαύρα αγγεία, μας αρέσουν, συγχαρητήρια, και θα θέλαμε να σου κάνουμε μια πρόταση. Ακούω. Θα θέλαμε να αναλάβετε τη τεχνική διεύθυνση ενός εργοστασίου που θέλουμε να ιδρύσουμε στην Αθήνα, στο Μαρούσι, εργοστασίου παραγωγής σχολικών αβακίων, των σχολικών πλακών, πάνω στις οποίες έγραφαν, εγώ τις έφτασα, δεν είχαμε τετράδια, γράφαμε πάνω σε αυτές τις σχολικές πλάκες. Αριθμητική, καλλιγραφία κτλ. Οι σχολικές πλάκες ήταν ουσιαστικά μαύρες πλάκες που είχαν μια απόλυτη τεχνική σχέση με τα μαύρα αγγεία. Η απάντηση του πατέρα μου, ύστερα από πολλή σκέψη, έρχεται και είναι θετική. Και έτσι κάνει το πρώτο μεγάλο άλμα, ένα ρίσκο δηλαδή, παίρνει ένα ρίσκο, κάνει ένα μεγάλο άλμα, φεύγει από το νησί του, φεύγει από την οικογένειά του, φεύγει από μια ανθούσα βιοτεχνία και πάει στην Πολύβου η Αθήνα να αναλάβει ένα χωριατόπεδο χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, να αναλάβει τη διεύθυνση ενός εργοστασίου, το οποίο θα παρήγαγε αυτές τις πλάκες. Να μην σας τα πολυλογώ. Κατεβαίνει το 1933 στην Αθήνα, το εργοστάσιο χτίζεται, τελειώνει το 1934, αρχίζει η λειτουργία του, όχι χωρίς προβλήματα, τα οποία επιλύονται, θα έλεγα, σε χρόνο σχεδόν μηδέν, και αρχίζει πια να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, ως το 1934, όπου πέφτει ένας κεραυνός σε νεθρία και κλείνει το εργοστάσιο. Τι ήταν αυτός ο κεραυνός? Μια απόφαση της τότε κυβέρνησης του Ιωάννη Μεταξά, που βαφτίζει αυτές τις πλάκες επικίνδυνες για την υγεία των μαθητών, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο. Λέγεται ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν άμυρη πολιτικών αντιθέσεων, πολιτικών αντιπαλωτήτων, στις οποίες είχε ο τότε κυβερνήτης με την οικογένεια Ζαΐμι. Λέγεται. Ο Νίκος τα μαζεύει, δεν κάθεται να κλαίει πάνω στα ερείπια, τα μαζεύει και επιχειρεί μια άλλη, κάνει ένα άλλο άλμα, μαζί με ένα φίλο του που ήταν και εμπορικός αντιπρόσωπος στην Αθήνα, να ιδρύσει ένα εργοστάσιο τυποποιημένου πυλού στη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Γιατί στην Εύβοια? Διότι και τότε η Εύβοια και τώρα θεωρείται ότι έχει ένα από τα καλύτερα αργυλοχώματα κατάλληλα για κατασκευή πυλού. Όμως τα σύννεφα του πολέμου έχουν βαρύνει. Οι πληροφορίες που έρχονται δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτό το άλμα και η προσπάθεια διακόπτεται εν τη γενέση της. Θα μου επιτρέψετε να, εν τη ρήμη του λόγου, ξέχασα να σας δείξω μερικά από τα μαύρα αυτά αγγεία. Ένας κάνθαρος που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μεγάλος, μεγάλο. Εδώ είναι ένα πιάτο που παρουσιάζει ένα κλαρινιτσί αγιασότη,
Εδώ είναι ένα πιάτο πάλι που παρουσιάζει μια γριά για σώτησα βρακούσα με να παίζει τον πελέκι. Ένας αμφορέας ύψους περίπου 90 εκατοστών με ογκυρές διακοσμήσεις. Και εδώ είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το περίπτερο της Λέσβου. Και φαίνονται και τα μαύρα αγγεία που έκαναν την πρώτη της εμφάνιση. Εκεί στο κέντρο ο κύριος που κάθεται είναι ο Νίκος που λέγουμε. Εδώ σας τη δείχνω αυτή τη φωτογραφία για να δικαιολογήσω ότι τα μαύρα αγγεία πήγαν παντού. Εδώ είναι στο Υπουργείο Στρατιωτικών, στο τότε Υπουργείο Στρατιωτικών. Αυτό είναι από μια εφημερίδα το έχω πάρει. Αριστερά είναι ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Κανελόπουλος και δεξιά ο Στρατάρχης και ανάμεσα είναι το ένα μικρό βάζο του Νίκου. Εδώ είναι το εργοστάσιο στο Μαρούσι που σας είπα, ένα τμήμα του εργοστασίου, ένα στιγμιότυπο με εργάτες και ανάμεσά τους είναι ο Νίκος. Εδώ είναι ένα άλλο στιγμιότυπο του εργοστασίου, γιορτάζουν οι εργάτες την Πρωτομαγιά, πίσω είναι το εργοστάσιο. Εδώ είναι ένας πιτσιρικάς που γράφει στην πλάκα του, με πολλή αφουσίωση, στην αυτή την πλάκα που λέγαμε, το αβάι. Εδώ είναι ένα κομμάτι που διασώθηκε από αυτή τη θύελα, από τις πλάκες. Είναι η όψη του που κάναν καλλιγραφία αυτή και αυτή είναι η όψη του που ασκούσαν την αριθμητική, που ανάσκηση αριθμητικής. Τα σύννεφα λοιπόν του πολέμου φέρνουν τον Νίκο στο νησί. Εκεί επιστρατεύεται, γίνεται ο πόλεμος και πάει στο μέτωπο, στο αλβανικό. Επιστροφή, κατοχή κλπ. Απελευθέρωση και ξανά, σε εισαγωγικά προς τη δόξα τραβά, δηλαδή ξανά μπαίνει στο εργοστάσιο με νέες ιδέες, με νέα ρίσκα και με νέες καινοτομίες. Αυτά ως τα 65 του χρόνια τα συνέχισε να τα υπηρετεί με ζήλο. Και έτσι έκτισε μια φήμη που ξεπέρασε τα όρια του χωριού, ξεπέρασε τα όρια του νησιού, ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδος και έφτασε ως τα πέρατα του κόσμου. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι σχήμα λόγου. Έχω στοιχεία, συγγνώμη, τα οποία μπορούν να αποδείξουν τα λεγόμενά μου. Έχω στοιχεία στο αρχείο μου. Αυτός που βλέπετε, λοιπόν, είναι ο πρωταγωνιστής μας. Και ήρθε η ώρα να τον αποκαλύψουμε την ταυτότητα. Είναι ο Νίκος Κουρτζής, σκημένος στον πανάρχιο τροχό της κεραμικής, τον προγονικό ποδοκίνητο τροχό, να δημιουργεί τα αγγεία, τα οποία, όπως είπε κάποτε ένας σημαντικός άνθρωπος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, είναι αγγεία που έχουν μεγάλη αξία. Και εδώ θα σας διαβάσω ένα στίχο που έγραψε ένας γνωστός μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, στο λεύκωμα υπογραφών του, που έχουν μουσιακή αξία. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρίτσος, στο λεύκωμα υπογραφών επισκεπτών του εργαστηρίου. Τα χέρια που πλάθουν έτσι το χώμα αγιάζουν, σφίγγουν αυτά τα άγια χέρια. Γιάννης Ρίτσος, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν το χρειάζομαι, έχω το δικό μου. Πιάστε από το άλλο χέρι. Να χειροκροτήσω. Θέλω να χειροκροτήσω κι εγώ. Και πάλι καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με μία φωτογραφία, γιατί έχω ήδη αρκετό τρακ. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν 34 χρόνια σε ένα γραφικό σταυροδρόμι στο Σταυρί της Αγιάσου, στη Λέσβο. Ήταν μία από αυτές τις πολύ όμορφες μέρες που πηγαίναμε στον παππού και στη γιαγιά. Ο παππούς είναι ο κύριος με το καπέλο και εγώ είμαι η μικρή εδώ στη μέση.
Κάθε φορά που πηγαίναμε, σχεδόν κατεβαίναμε στο εργαστήρι του παππού. Θυμάμαι ακόμα χαρακτηριστικά το χώρο, κάτι μεταξύ παλιάς αποθήκης και ατιμέλητου ατελιέ. Χαμηλοφωτισμένο, να μυρίζει βρεγμένο χώμα και νοπά αγγεία πατού απλωμένα σε τάβλες να στεγνώνουν. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω με τη λάσπη. Μάλιστα, ο παππούς μας άφηνε να παίζουμε με τον πυλό, να ανακατεύουμε τα χρώματα και εμένα αυτή η διαδικασία μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να λερώνομαι, να τις δίνω σχήματα και μορφές βγαλμένες από την παιδική μου ηλικία. Βέβαια, κάποια στιγμή το παιχνίδι τελείωνε και εγώ ήμουν από πάνω μέχρι κάτω λασπή. Βέβαια, οι γονείς μου δεν είχαν κάποιο πρόβλημα με αυτό, ευτυχώς για μένα. Θυμάμαι τον πατέρα μου να σκέφτεται μεγαλόφωνα και με καμάρι, τούτη εδώ η μικρή θα πάει σίγουρα στην καλών τεχνών. Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου, τους πύργους Θερμής, και από πολύ μικρή ηλικία τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα ήταν πολλά και έντονα. Ωστόσο, όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσω ότι θα σπουδάσω, επέλεξα κάτι τελείως διαφορετικό. Ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Και έτσι, κάποια χρόνια αργότερα, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σε αντικείμενο σχετικό με αυτόν. Το 2009 και μετά από αναζήτηση εργασίας, κατέληξα να εργάζομαι για γνωστό όμιλο, με εξαιρετικά καλές αποδοχές. Ωστόσο, η δουλειά μου δεν με γέμιζε, δεν με ικανοποιούσε. Θυμάμαι, ξυπνούσα κάθε πρωί και σκεφτόμουν... Όχ. Το 2012, μαζί με πολλών άλλων εργαζομένων, ήρθε και η δική μου απόλυση. Όσο και αν δεν μου άρεσε η δουλειά μου, δεν με γέμιζε, ήταν για μένα τεράστιο σοκ. Για αρκετές μέρες ένιωθα κάπως χαμένη. Σκεφτόμουν ποια είμαι, τι κάνω, πού πάω. Και τότε ο σύζυγός μου λέει κάτι πολύ απλό. Αφού σου αρέσει η κεραμική, γιατί δεν κάνεις κάτι δικό σου, το δικό σου εργαστήρι. Να κάνω το δικό μου εργαστήρι. Τη στιγμή που η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Τη στιγμή που δεν είχα ολοκληρωμένες γνώσεις για κάτι τέτοιο και ήταν κάτι το οποίο έκανα έως τότε μόνο και μόνο ως χόμπι. Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές και ούτε οι σκέψεις μου οι αρχικές ήταν. Μετά από λίγο διάστημα άρχισα να το σκέφτομαι κάπως διαφορετικά. Πιο θετικά. Το σκέφτηκα λίγο σαν πρόκληση. Είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια οικογένεια με μια πολύ όμορφη παράδοση. Το τι θα έκανα με αυτό που μου είχε τύχει ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή. Οι βάσεις υπήρχαν, ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πολύ να κάνω, κάτι το οποίο είχε απτό αποτέλεσμα, δηλαδή είχα τις σκέψεις και τους έδινα μορφή. Δεν είχα φοιτήσει σε κάποια σχολή κεραμικής, ωστόσο μπορούσα να παραδειγματιστώ από την τεράστια κεραμική κληρονομιά που είχε αφήσει ο παππούς και κάλλιστα να λύσω κάποιες απορίες ρωτώντας τον μπαμπά μου ή και να μάθω πολλά πράγματα μέσα από πολύ ωραία ώρα δουλειάς και πειραματισμών. Έτσι ξεκίνησα το δικό μου εργαστήρι και διέθεσα κάποιο ποσοστό της αποζημίωσής μου για εξοπλισμό και υλικά. Στην αρχή ήταν όλα... ένιωθα πολύ διστακτικά, είχα πάρα πολλές απορίες, περισσότερες από ό,τι απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα, τι παράγεις στη συνέχεια μιας παράδοσης 200 ετών, της οποίας οι τεχνίτες παρήγαγαν κυρίως χρηστικά αντικείμενα, πιάτα, κούπες, ποτήρια. Τι παράγεις τη στιγμή που δεν έχεις πολλές τεχνικές γνώσεις και έχεις ακόμα λιγότερες ώρες πρακτικής. Άρχισα λοιπόν να πειραματίζομαι. Ήθελα κάτι φρέσκο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να μπορώ να στείλω εύκολα εντός και εκτός Ελλάδας, διότι σκόπευα να απευθυνθώ και στις αγορές του εξωτερικού. Και τότε ήρθε μια πολύ ωραία πρόταση και πολύ ενδιαφέρουσα από μια εταιρεία κατασκευής αρχαιοελληνικών σανδαλιών. Μου ζήτησαν να τους δειγματίσω κεραμικές χάντες, τις οποίες θα τοποθετούσαν στα σανδάλια τους. Τα δείγματα ολοκληρώθηκαν με την πολύτιμη συμβολή του μπαμπά και η συνεργασία επισημοποιήθηκε. Ήταν για μένα μια υπέροχη εξέλιξη, ήταν μια άρτια συνεργασία που δεν περίμενα ποτέ να εξελιχθεί τόσο καλά. Ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική κεραμική συνεργάστηκε με το χώρο της μόδας. Ήταν η πρώτη μεγάλη μου δουλειά, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω ότι μια αρχαίγονη τέχνη μπορεί να συμβαδίσει με το σύγχρονο, μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να χάσει την ουσία της.
Ο πυλός είναι μια ευτελής πρώτη ύλη. Λέγοντας η λέξη ευτελής εδώ δεν έχει υποτιμητική σημασία. Εννοώ ότι το κόστος της πρώτης ύλης είναι χαμηλό σε συνάρτηση με τις απεριόριστες δυνατότητες που σου δίνει. Οι εφαρμογές είναι αμέτρητες. Αυτό που του δίνει πραγματικά αξία είναι ο χρόνος που αφιερώνει ο τεχνίτης στο αντικείμενο και η πρωτοτυπία, η καινοτομία. Κάθε χειροποίητο αντικείμενο, αυτό είναι η διαφορά μεταξύ χειροποίητου και βιομηχανοποιημένου. Δύο χειροποίητα αντικείμενα δεν είναι ποτέ ακριβώς τα ίδια. Κάθε μικρό ή μεγάλο κόσμο που φτιάχνω έχει κάτι από τη συγκεκριμένη στιγμή, τη στιγμή μου, την ενέργειά μου, τη σκέψη μου. Όλα αυτά δημιουργούνται, η έμπνευση μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Συνδυάζοντας από διάφορα ερεθίσματα, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους πάντα με συνδετικό παράγοντα τη φαντασία. Είναι λυπηρό και παράλληλα ανησυχητικό το ότι τέχνες τόσων πολλών χιλιάδων ετών που σου δίνουν αυτή την ικανοποίηση της δημιουργίας τείνουν να εξαφανιστούν, νικημένες από την κουλτούρα της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης. Το πρόχειρο φτηνό είναι παντού γύρω μας, σε ό,τι φοράμε, σε ό,τι τρώμε, σε ό,τι μας διασκεδάζει. Κάθε φορά που κλείνω ένα δέμα για να στείλω την παραγγελία μου, σκέφτομαι το ταξίδι. Σκέφτομαι ότι σε 50 χρόνια από σήμερα μπορεί να συναντήσω μία νεαρή κοπέλα στο δρόμο. Μπορεί να συναντήσω μια νεαρή κοπέλα στον δρόμο, η οποία θα το φοράει, γιατί θα της το έχει κάνει δώρο η μαμά της, και θα ξέρω ότι αυτό το μαγικό ταξίδι ξεκίνησε από μένα. Σε ένα χαμηλοφωτισμένο υπόγειο, με κάτι μεταξύ παλιάς αποθήκης και ατιμέλυτου ατελιέ, που μύριζε βρεγμένο χώμα, και τον τρίχρονο γιο μου δίπλα μου να γίνεται γκρι παίζοντας με τη λάσπη. Πολλές φορές επισκέπτομαι σπίτια γνωστών και βλέπω έργα του παππού και φουσκώνω από υπερηφάνεια. Ξέρω ότι υπηρέτησε κάτι πιστά, μέσα από δυξότητες και δυσκολίες, και άφησε το δικό του αποτύπωμα, μοναδικό αποτύπωμα στην τέχνη του. Εύχομαι να φανώ άξια, όχι μόνο να βαδίσω πάνω σε αυτά τα χνάρια, αλλά να πάω πέρα από αυτά, προσπαθώντας να κάνω κάθε φορά κάτι το μοναδικό, τολμώντας κάθε φορά κάτι το διαφορετικό, κρατώντας πάντα μία επαφή με τις ρίζες μου. Ευχαριστώ.